κυρίες, του γηπέδου σχεδόν. Νίκος Αγγελόπουλος. Νίκο, 24 πόντους ήταν τελικά αυτή η διαφορά των δύο ομάδων ή ήταν πολύ καλύτερες στο δεύτερο ημίχρονο? Ποτέ δεν μπορείς από ένα σκορ να υπολογίσεις τη διαφορά που υπήρχε μεταξύ των δύο ομάδων. Στο πρώτο ημίχρονο ο Προμηθέας ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Παίξαμε όμως καλή άμυνα εμείς, δεν ήμασταν καλοί στην επίθεση. Ξέραμε ότι αν βρούμε την ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, βγάλουμε κάποιες άμυνες, τρέξουμε, ανοίξουμε το ρυθμό και βάλουμε 2-3 σούτ, ότι μπορούμε να μεγαλώσουμε εύκολα τη διαφορά. Κάτι το οποίο έγινε, ήμασταν το ίδιο σκληροί στην άμυνα και νομίζω βάλαμε 2-3 εύκολα καλάθια συν τα τρίποντα του Μανώλη τα συνεχόμενα. Μας δώσαν ένα ψυχολογικό αβαντάζ και η νίκη ήρθε εύκολα. Νίκο, βγάλατε από πάνω σας αυτή την πρόκριση στο κύπελο που ουσιαστικά σε εκείνο το διάστημα από τον ημιτελικό μέχρι τον τελικό την προηγούμενη Κυριακή είχατε τρεις ήττες, δηλαδή ότι είχατε περάσει μια ομάδα της Α2 στον τελικό, ήταν και λίγο ψυχολογικό για να μπορέσετε να επανέλθετε ως μεγάλο φαβορί όπως σας λένε όλοι για την άνοδο? Δεν νομίζω ότι αυτές οι ήττες είχαν σχέση τόσο με την πρόκριση στον τελικό και το παιχνίδι που περιμέναμε. Ήτανε κάποια πράγματα, θέματα συγκέντρωσης, θέματα ημέρας, θέματα τύχης. Όλα μαζί που έτυχε και κάναμε αυτή την κοιλιά, όλες οι ομάδες κάνουν. Το θετικό είναι ότι παίζαμε σήμερα ένα ντέρμπι με μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Ήμασταν πολύ σοβαροί και δείξαμε πρόσωπο αυτό που μας είχε συνηθίσει η ομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα. Νίκο, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Αγγελόπουλο. Κώστας Ορώτε, εκτός της αξιέπαινης προσπάθειας, υπήρχε και μια αξιέπαινη πρωτοβουλία από πλευράς Προμηθέα. Βράβευσε το φάρο για τη συμμετοχή του στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας φέτος, γιατί δεν είναι σύνηθες μια ομάδα της Α2 να πηγαίνει, έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν είναι σύνηθες να πηγαίνει μια ομάδα της Α2 να πηγαίνει στον τελικό. Θα πάρω το σχόλιο σου, coach, μόλις ακούσουμε και τον προπονητή των νικητών, τον προπονητή των γηπεδούχων του Φάρου Κερατσινίου, μόλις ακούσουμε τις δηλώσεις του Ανδρέα Πολέμου τώρα στον Κώστα Σκούλα. Ναι, Κώστα. Coach, ο Προμηθέας σας βράβευσε το ξεκίνημα για τη συμμετοχή σας, αλλά εσείς δεν ήσταν πολύ καλοί οικοδεσπότες. Αυτή την νίκη, νίκη ψυχολογίας, νίκη πρωτιάς, τι απ' όλα? Καταρχάς, ο Προμηθέας, ήθελα να πω ότι το είπα μάλλον στην αρχή, στην πρώτη αγωνιστική, στον πρώτο γύρο, ότι ήταν η καταπληκτική φιλοξενία που είχαμε. Θεωρώ ότι την ανταποδώσαμε. Τώρα μέσα στο γήπεδο αντιλαμβάνεστε ότι για μας ήταν παιχνίδι χρονιάς αυτό, όπως είναι και τα υπόλοιπα 9 που έχουμε. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι από την ομάδα του Προμηθέα. Παρότι την απουσία που είχαμε το Γιακόπουλο, θεωρώ ότι τον αντικαταστήσαμε αρκετά καλά. Ουσιαστικά του Προμηθέα μέσα στη ρακέτα, γιατί στοχεύσατε εκεί σε όλο το παιχνίδι με θρησκευτική ευλάβεια, θα έλεγα. Έπαιξαν ρόλο στο παιχνίδι? Το γεγονός ότι ο Γαλίλωτης δεν έπαιξε το παιχνίδι σαφέστατα έδωσε ένα μειονέκτημα ενδεχομένως στον Προμηθέα όσον αφορά το κομμάτι της επίθεσής μας. Σαφέστατα εμείς προσπαθήσαμε να βάλουμε την μπάλα μας στο καλάθι. Απ' την άλλη μεριά είχαμε ένα άγχος, γιατί τα άλλα δύο τεσσάρια που έχουν αυτοί μπορούσαν να βγουν έξω και να μας χτυπήσουν στο τρίποντο. Νομίζω όμως ότι είμαστε προετοιμασμένοι καλά και αντιμετωπίσαμε εύκολα, αν θέλεις, την όλη κατάσταση. Coach, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, για σας. Συνέχεια με το πρόγραμμα της R2.